βγαίνουμε το καλοκαίρι για 2 μήνες και μετά το ξαναπαίρνουμε το Σεπτέμβρη. Έξωση στα τέλη της άνοιξης σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς ελαίου βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι η σκληρή πραγματικότητα στο Ρέθυμνο των τελευταίων ετών και από Σεπτέμβρη, αν όχι Οκτώβρη, το ενίκιο υψηλότερο. Μια πρακτική που ακολουθείται πια κατά κόρον με αποτέλεσμα η φοιτητική και εκπαιδευτική κοινότητα του Ρεθύμνου να βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Μου είχε τύχει αυτό με το δικό μου το σπίτι φέτος. Με βγάλανε τον Ιούνιο και δεν ξέρω, πήγα βρει καλό, αλλά με πολύ πιο αυξημένο ενίκιο για όλο το χρόνο. Ζητήσανε πέρυσι πολλούς εκπαιδευτικούς και δεν καταγγέλθηκε, διότι δεν θέλανε οι ίδιοι να πληρώσουν το κοπαγγείλνε, το οποίο τους βγάλανε με οποιοδήποτε τρόπο έξω, θεμητό ή αθέμητο. Οι άνθρωποι λόγω του ότι φοβόντουσαν ή οτιδήποτε δεν θέλανε να το καταγγείλουν. Δυστυχώς δεν νοιάζονται για τα παιδιά τους, για τους φοιτητές που θα μείνουν. Και φυσικά και η κυβέρνηση δεν νοιάζεται. Όχι αυτή ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δυστυχώς παιδεία δεν είναι προτεραιότητα για καμία κυβέρνηση. Λυπούμε και για πολλούς γονείς, απλά θέλουν τα παιδιά τους να πάρουν πτυχία να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Οι παλαιότεροι φοιτητές έχουν εκτός από το άγχος της εξεταστικής και την υποχρέωση να εργάζονται σε αρκετές περιπτώσεις, αφού τα χρήματα δεν επαρκούν για μια αξιοπρεπή διαβίωση με τα δύσκολα πια δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, μιας και τα ενίκια αυξάνονται χρόνο με το χρόνο λόγω της ζήτησης για βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση. Νομίζω το να δίνεις 400 ευρώ για ένα σπίτι το οποίο δεν είναι επιπλωμένο είναι λίγο απαράδεκτο, θα έλεγα. Καλό θα είναι και εμείς φοιτητές είμαστε να μην μας. Συγγνώμη το που μας δίνουν κυριολεκτικά. Προσπαθώ, δουλεύω κιόλας γι' αυτό, για να βγάζω και τα έξοδά μου. Να προσπαθούν να βοηθάνε τους φοιτητές όσο μπορούν, με τα ενίκια σε καλύτερες τιμές και να μην εκμεταλλεύονται τόσο πολύ τον τουρισμό. Οι φοιτητές καταγγέλουν ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων εκμεταλλεύονται την ανάγκη τους για στέγη, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα ενίκια δυσανάλογα, ακόμα και σε περίπτωση συγκατοίκησης. Φαινόμενο που έχει πλήξει και τους εκπαιδευτικούς. Να ζητάμε δηλαδή στο τεσάρι 7-8 κατοστάρικα. Εντάξει, κάποια στιγμή πλέον θα είμαστε, δεν ξέρω αν γίνονται σε άλλες περιοχές, αλλά εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έτσι, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση και από τοπικούς φορείς και από το Υπουργείο κάποια στιγμή. Πατάνε πάνω στην απελπισία του φοιτητή σε εισαγωγικά, γιατί δεν έχει σπίτι και τα εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Αυτό καλό είναι να μειώσουμε λίγο τις τιμές, τουλάχιστον 100 ευρώ. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις στον κανόνα, με ευσυνείδητους μισθωτές που διαθέτουν τα σπίτια τους σε λογικές τιμές, παρά τον συρφετό εκμετάλλευσης που επικρατεί. Εμείς είμαστε δεύτερη χρονιά εδώ. Εντάξει, δεν το βιώσαμε τόσο έντονα. Υπάρχει πρόβλημα σίγουρα σε όλη την Κρήτη. Αλλά εμείς ήμασταν τυχεροί από τους τυχερούς. Βρήκαμε εύκολα σπίτι, γρήγορα και σε καλή τιμή.